στην Αττική μόλις κλείσει. Εδώ θα έρθουν ο κόσμος που δεν θα έχει λεφτά να ψωνίσει, θα πάρει από κάτω ό,τι βρει, θα μαζέψει, θα κάνει να φάει ό,τι μπορεί. Και εμείς δίνουμε σε όσους μπορούμε, αν μπορούμε, λίγα πράγματα που έρχονται και ζητάνε συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί σε κάθε λαγή πέρανε και 30-50 άτομα και ζητάνε. Είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Και η αποτροπή, πες το από οτιδήποτε, επειδή τους λυπόμαστε, δίνουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα που θα φτάσει αυτό το χάλι, δεν ξέρω. Και μόλις κλείσει η αγορά. Θα μπουν μέσα και θα μαζέψουν ό,τι μπορούν. Ό,τι βρουν να πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει, θα το κόψουν στη μέση, στα τέσσερα, θα πάρουν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι. Και ηλικιωμένοι και νέοι. Δεν έχει ηλικία. Όποιος δεν έχει, θα έρθει να πάρει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Κρίμα γιατί αυτά οι μεγάλοι πρέπει να τα δουν. Γιατί οι ίδιοι θα μπορούσαν με 500 και 400 και 300 και 600 ευρώ το μήνα. Ας έρθουν τρεις μήνες να ζήσουν με τα λεφτά που ζούμε εμείς και μετά θα μας πούνε αν θα βάζανε χαράτσα και οτιδήποτε άλλο κάνουν. Ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να περάσουν. Θα έρθουν πρώτα να ζήσουν με τα λεφτά που ζούμε εμείς και φτωχές οικογένειες και μετά θα μας πούνε αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε ή όχι. Εάν αυτοί καταφέρουν σε τρεις μήνες και ανταπεξέλθουν με 500 ευρώ το μήνα, τότε θα τους πούμε ότι έχετε δίκιο, είμαστε εμείς οι κλέφτες και εσείς δεν είστε τίποτα. Εσείς είστε καλοί και εμείς είμαστε οι κλέφτες. Αλλά να το κάνουν. Θα το κάνουν όμως. Ποιος έχει τα κότσια να έρθει να το κάνει. Πάντως μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και εσείς θα τοποθετείτε σε τελάρα έτσι για να είναι πιο ανθρώπινο για αυτούς οι οποίοι θα. Εντάξει, θα μαζεύουμε αναγκαστικά, δεν πάμε να πετάξουμε και κάτω. Γιατί ξέρουμε ότι θα μπουν να μαζέψουν ο κόσμος. Αναγκαστικά θα πει, δεν έχει να φάει ο κόσμος. Πρέπει να το καταλάβουν.